Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ, κοντά μας η Κωνσταντίνα από το Another Makeup World. Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς πρωτότυπο από περιέργεια πιο πολύ και για να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ναι. Η Κωνσταντίνα πήρε ένα σκληρό, ένα εξωτερικό σκληρό, λοιπόν, Seagate Expansion 3TB και είπαμε να το δοκιμάσουμε, να κάνουμε ένα unboxing μέσω Skype, να δούμε πώς θα βγει, έστησα όλα τα γύρω-γύρω. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, πριν αρχίσουμε τα τυπικά και όλα αυτά, Κωνσταντίνα, πες μας για το κανάλι σου δύο πράγματα. Εγώ κάνω beauty, οπότε επειδή φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άντρες βλέπετε τον Κώστα, να το πείτε σε αδερφές, ξαδέρφες, μανάδες, θείες, ανιψιές κτλ. Ναι, λοιπόν, στις κοπέλες σας και σε όλες τις γυναίκες της ζωής σας, με λίγα λόγια. Λοιπόν, ο λόγος που αποφάσισα να πάρω αυτό το σκληρό ήταν γιατί κάνω πολλά βίντεο και γέμισε ο δικός μου. Οπότε πήρα και πούλιο. Πάνω από το σκεφτόμουν να πάρω και εγώ σκληρό δίσκο. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούσα εμπρεματόζω, όπως καταλαβαίνετε, για να δω αν θα αποφασίσω να πάρω και εγώ σκληρό δίσκο. Λοιπόν, όταν το ανοίξω και ξεκινήσω να το δοκιμάζω, θα σου πω την άποψή μου για το πώς είναι κλπ. Λοιπόν, το περίεργο με αυτό το σκληρό δίσκο που το λέγαμε και με τον Κώστα όταν συζητάγαμε για να κάνουμε αυτό το βίντεο ήταν ότι εγώ τον πήρα σε τιμή πολύ χαμηλότερη από ό,τι θα το βρείτε αυτή τη στιγμή στο Scrooge. Πόσο είχε όταν τον πήρες? Εγώ τον πήρα, επειδή έχω μπροστά μου την απόδειξη, ναι, στα 77 και 36. Και πόσο έχει τώρα? Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χαμηλότερη τιμή στο Scrooge είναι 112 και 25. Οπότε αρκετά σημαντική διαφορά. Βάλιο. Και όταν μιλάγαμε εμείς πριν 5 μέρες, ναι, ήταν 140 η χαμηλότερη τιμή. Καλά, τότε ήταν στον ουρανό η τιμή, εντάξει. Οπότε μιλάμε για σχεδόν 70 ευρώ διαφορά τότε και τώρα πιάνε τα μαθηματικά 30 ευρώ περίπου διαφορά. Τώρα δεν σκέφτομαι μαθηματικά, στο τόσο μετά είναι να έχω ξεχάσει και αυτά που ξέρω. Λοιπόν, οπότε, αυτό είναι value, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να τον βρει βέβαια σε αυτή την τιμή που τον πήρες. Εάν θέλετε κάτι τεχνολογικό, κοιτάτε το Scrooge για περίπου. Εγώ προσωπικά προτιμώ το best price, προσωπικά. Ναι. Το, ναι. Γιατί βάζει και πιο φθηνά μαγαζιά. Αλλά και το Scrooge μια χαρά είναι. Δεν μου λες, από πού τον πήρες? Λοιπόν, τον πήρα από το Vision Studio στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, το site όταν μπαίνεις μέσα έγραφε ότι ήταν διαθέσιμος και ότι θα μου έρθει σε 2 με 10 εργάσιμες μέρες. Ναι. Πόσο πήγε τελικά? Λοιπόν, η παραγγελία έγινε 9-11 και ο σκληρός δίσκος ήρθε 1-12. Κομπλές. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ θα το έχω ξεχάσει, όπως κάνω κάθε φορά όταν μου παραγγείλω κάτι και έρθει μετά από κανένα μήνα, έχω ξεχάσει τι έχω παραγγείλει. Οπότε, όταν έχεις έναν εξωτερικό σκληρό που γεμίζει και σου δείχνει κόκκινα λαμπάκια συνέχεια. Ας πω, εγώ σου είπα, κάνε convert, δεν με ακούς. Δεν σε αφήνει να το ξεχάσεις. Λοιπόν, με τίποτα. Πάμε να κάνουμε unboxing, γιατί είμαι και εγώ περίεργος να το στήσει την κάμερα στο. Θα ανεβάζω λοιπόν την κάμερα. Λοιπόν, εδώ. Okay. Και εδώ. Ω, oh, τέλεια, είναι perfect. Βάλε τα απόδειξη και πάμε. Πολύ γρήγορα, ότι πήρα και μία κάρτα SD 64, 64 στα 28 ευρώ η οποία την έχω ήδη χρησιμοποιήσει για βίντεο και είναι εξαιρετική. Και εγώ θέλω και ήταν και αυτή σε μία αρκετά καλή τιμή στο site. Λοιπόν, καταρχάς ο σκληρός είναι αυτός εδώ στο κουτάκι του. Πόσα είναι, 3TB λέει, Είναι 3TB. Ωραία. Έχετε όλο το κουτάκι σε ζελατίνα. Καλά, κλασικά σφραγισμένο. Μου είστε πολύ προστατευμένος με αφρολέξ εδώ πέρα και σε ένα φάκελο απλά. Οπότε έχω το ψαλιδάκι μου και θα ξεκινήσω να ανοίγω τη ζελατίνα. Δεν μου λες, θα το δούμε και μέσα, είναι με ρεύμα έτσι, δεν είναι USB σκέτο, δηλαδή να παίρνει ενέργεια από το... Ας σου πω ότι δεν θυμάμαι, τώρα θα είναι έκπληξη για όλους μας, λοιπόν. Ναι, και από ό,τι έβλεπα... Το αυτοκολλητάκι. Από ό,τι έβλεπα ο συγκεκριμένος είναι με 5000 megabit rate ανά σεκόντ στο... Ναι. Πληροφορίες, δηλαδή στέλνει. Ότι στην απόδειξη γράφει ότι έχει εγγύηση 1 έτος και εδώ γράφει ότι έχει 2. Α, να το πούμε αυτό. Γενικά το, νομίζω το είχα πει και τις προάλλες. Το 1 έτος που λέει στην απόδειξη είναι ότι σε 1 χρόνο αν πάθει χτύπαξε το τίποτα, πας καρφί στο μαγαζί που την πήρες, δηλαδή στο Vision. Αν να, μετά από το χρόνο θα μεσολαβείς μόνη σου με την εταιρεία, την αντιπροσωπιακή. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις εγγραφή, register. Λοιπόν, βγάζω αυτά εδώ. Τις κλασικές αυγοθήκες που βάζουν σκληρούς και ρόχο να δω αυτό. Αυγοθηκούλες που στην ουσία είναι ο σκληρός εδώ.
Λοιπόν, πριν ανοίξει το σκυλό, βάλτε τον στην άκρη να δούμε τι άλλο έχει μέσα και μετά στο τέλος να κάνουμε highlight. Στο τέλος του σκυλό. Οκ, okay, τον αφήνω highlight. Εδώ στην άκρη. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει αυτό εδώ ένα μακρόστενο κουτάκι και στην ουσία είναι άδειο πλέον το κουτί του σκυλού. Yeah. Όπου μέσα φαντάζομαι είναι τα καλωδιάκια. Και περιέχει μέσα το τροφοδοτικό από ό,τι βλέπω. Στη ζελατίνα του. Ναι. European είναι κλασικά, εντάξει. European φυσικά. Και USB, εντάξει. Και το USB του, οπότε είναι με τροφοδοτικό. Micro USB, για να δω το άλλο το βίσμα. Όχι, είναι... δεν είναι micro USB. Ναι, είναι αυτό για USB 3, για πιο γρήγορη διαμεταγωγή. Ακριβώς. Πλάκα πλάκα, δεν έχω τέτοιο καλώδιο. Πρέπει να ψάξω να βρω στην Baker. Αυτό δηλαδή. Εδώ είναι. Καλά. Κλασικό βίσματάκι για σκληρούς δίσκους. Κλασικό δηλαδή, δεν είναι. Εδώ. Για τους USB 3 είναι, είναι κλασικό. Ναι. Είναι ίδιο σε αυτόν που έχω εγώ ναι. εδώ τουλάχιστον. Ναι. Οπότε, αυτό εδώ είναι το τροφοδοτικό. Να δούμε. Πολύ ζελαντίνα, παιδιά. Οπ. Α, έχει και μετασχηματιστή. Για Ευρώπη, εσύ. Ναι. Για Euro. Να δω πότε θα πάω Ευρώπη, γαμώτο. Έχει μέσα. Τέτοιο. Χρήσιμο είναι. Ωραίο, βασικά, μπράβο, πολύ καλή. Η συγκέτη τα βάζει αυτά. Θυμάμαι και εγώ που είχα αγοράσει πριν από καιρό. Είχε το ίδιο μέσα, ναι. Μεγάλο καλώδιο φαντάζομαι θα έχει. Για να κάτσε, για άνοιξε το λίγο να δω. Είναι με τζακ. Λοιπόν, α, έχει το European ξεχωριστά, δηλαδή την ελληνική μπρίζα. Την έχει εδώ, σαν ξεχωριστό εξαρτηματάκι. Να κάνει, είναι, μπαίνει. Ακριβώς. Με slide pan, εντάξει. Ναι. Λοιπόν και τέλος ο μετασχηματιστής, ναι. όμορφος, περιποιημένος, τυλιγμένος. Και εδώ πέρα είναι το slide, οπότε για να δοκιμάσουμε να βάλουμε την ελληνική. Να το! Και μετά από 5 λεπτά το καταφέραμε. Πώς θα save the day again. Λοιπόν και πάμε τώρα στο κύριο θέμα που είναι ο σκληρός, έρχεται στις αυγουθικούλες. Με τη ζελατίνα του πολύ περιποιημένος και εδώ είναι το φυλάδι οδηγιών στην ουσία. Ναι, εντάξει. Και η εγγύηση μαζί, το warranty. Και η εγγύηση για όλα αυτά. Είναι αρκετά βαρύς, τα έλεγα. Δεν ωραίο, έχω ωραίο μοτίβο έχει. Για φέρε το κοντά στην κάμερα το τέτοιο. Λοιπόν, είναι ωραίο ανάγλυφο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτή είναι η μπροστινή πλευρά, συγκέιτ κάτω στη γωνία. Και αυτή πάμε μπροστινή. Side λοιπόν. To side, πλευρά-πλευρά, να δούμε πρώτα τι έχει. Από ωραία, εκεί. Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπουμε στη δεξιά του μεριά. Σιγά-σιγά, γιατί έτσι όπως το κάνεις γρήγορα, μασάει το Skype. Λοιπόν, έχουμε εδώ το jack που μπαίνει το USB 3 επάνω και η τροφοδοσία του καρφί. Ωραίο σχέδιο πάντως. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Δηλαδή και στο γραφείο πάνω να τον έχετε και να φαίνεται. Είναι κάτι όμορφο. Ωραία. Η πίσω του μεριά είναι παρόμοια με την μπροστινή. Cool. Καμία αλλαγή. Η αριστερή του μεριά δεν είναι σαν την δεξιά, είναι flat. Εντάξει, ναι. Ούτε έχει αναγλυφάκια, ούτε έχει τριπούλες. Μάτι είναι η επιφάνεια, δεν είναι για αριστερή για να πιάνει δαχτυλιές και διάφορα είναι τέτοια. Είναι μάτ κανονικά, ναι. Πάντως... Όπως και αυτή η μεριά είναι μάτ. Όλες εκτός από τη μία, οπότε το βάζεις όπως θες να κάτσεις στο γραφείο πάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, και εδώ κάτω έχει τα χαρακτηριστικά του, έχει το όνομά του. Εντάξει, σήκωσε κάμερα, να σε βλέπω. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, χτύπησες προσφοράρα. 70 ευρώ για 3 τεραμπάιτ. Έβλεπα εχθές μια προσφορά που είχε σε ένα κατάστημα. 77 και 36 πλήρωσα. Τα 2 τεραμπάιτ θα είχε 82 ευρώ. Και εντάξει, χτύπησες προσφορά, όχι λακίες. Ναι. Γι' αυτό θα τον βάλεις σε ένα κουτί, θα σου γράψει τη διεύθυνση και θα τον στείλεις σε μένα. Και θα κάνεις πάλι unboxing. Όχι, θα μπει ακριβώς δίπλα από το πισάκι μου. Αφού το φτιάξω, το καθαρίσω λίγο. Πάντως, μπράβο, πολύ καλό. Καλή προσφορά. Ναι, λοιπόν. Να μάθαινες καμία μπρίζα να βάζεις γρήγορα. Συνδεσιμότητες. Λοιπόν, πρώτη φορά θα τον λειτουργήσω. Ωρα. Εδώ μπροστά σας. Και ξέρεις, βγάζεις καπνούς ιστορίες. Και ξέρεις, καίγεται, γίνεται, ανατινάσεται. Φτου, χτύπα. Λοιπόν, όταν τον βάζετε σε λειτουργία, ανάβει αυτό εδώ το μπλε το φωτάκι. Πλάκα, πλάκα, εσύ κάνεις καλύτερα reviews από μένα. Εγώ θα τον πάρω. Ο σκληρός δίσκος κουνιέται! Σιγά σιγά, έλα. Μην το κάνεις αυτά με το δίσκο, γιατί είναι ευαίσθητη. Έλα.
Όχι, εντάξει, τώρα σταμάτησε. Ναι, ξεκινάει να δουλεύει μέσα. Η μηχανική θέλει να προσοχή, μην το παρακάνεις. Εντάξει. Α, για να μην το κάνω έτσι. Εντάξει, φτάνει, το είδαμε αυτό. Με προσοχή. Εντάξει, όσοι ξέρουν από υπολογιστές τραβάει τα μαλλιά τους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να δω. Δεν είναι αθόρυβος. Ναι, κάνει θόρυβο, ρεσί. Είναι... Τον ακούτε. Έβλεπα 7.200 στροφές, 7.200 στροφές. Κάνει αρκετό θόρυβο, είναι δηλαδή θόρυβο. Στο βλέπετε αυτό, άμα έχετε ανοιχτό τον υπολογιστό όλο το βράδυ κλπ. Να ξέρετε ότι κάνει θόρυβο. Ακούγεται, ακούγεται ο βόμβος. Φαντάσου. Και θα... η Κωνσταντίνα, για να το πούμε αυτό, κάνει unboxing, αλλά διαφορετικού τύπου unboxing. Κάνει προϊόντων ομορφιάς, καλλιτικών και αυτά. Ναι. Πλάκα, πλάκα, αυτά δεν τα βλέπω. Sorry, Κωνσταντίνα, αλλά δεν είχα νόημα να το κάνω. Αλλά εγώ κάθομαι και βλέπω και χαζεύω τα βλό. Ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο το. Αυτό είναι εντελώς πρωτότυπο unboxing. Μου αρέσει, το συζητούσα τις προάλλες ξανά να δοκίμαζα κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζω ότι έχει φάση να κάνω hosting unboxing από. Και εντελώς απρόσμενο unboxing. Δηλαδή τώρα φυσικά κάνει άλλου είδους unboxing και είναι σκληρό. Αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε χρησιμοποιεί εξωτερικούς κλήρους, οπότε ναι. Είναι χρήσιμο. Και είναι σημαντικό να βλέπεις κορίτσια να ασχολούνται με τεχνολογία, όχι μόνο με beauty. Πλάκα, πλάκα. Φτουφτουφτουφτουφτουφτου. Με γεια μου. Με γεια σου, καλορίζικος. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing που κάναμε με τον Κώστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα βάλω από κάτω, βλέπετε, θα δείτε και έχω τα ονόματα από τα κανάλια δεξιά, το δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω πώς θα φαίνεται το δικό μου, από κάτω της Κωνσταντίνας. Θα βάλω και παραπομπές, αν θέλετε να πατήσετε να μπείτε, να κάνετε ένα subscribe στην Κωνσταντίνα. Βασικά, πλάκα-πλάκα. Έχει... Και στο blog μου κανάλι. Έχει καμιά κοσαριά χιλιάδες παραπάνω subscribers από μένα. Τώρα γιατί κάνω hosting. Σιγά καλά, άλλο... κοσαριά χιλιάδες. Κανονικά έπρεπε να με κάνεις εσύ hosting να μου δείξεις σε κανένα τέτοιο, αλλά ναι. Λοιπόν, περισσότεροι προφανώς θα την έχετε δει, ή οι κοπέλες, ας πούμε, για να είμαι πιο ειλικρινής και πιο σίγουρος, θα την έχουν δει σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ ρε Συντίνα, να είσαι καλά, ευχαριστώ για όλα. Και ελπίζω να έχουμε και άλλα πράγματα να αγοράσουμε σιγά σιγά, να σου ευχηθώ να αγοράσεις και άλλα. Sorry. Λοιπόν, check tech now, another makeup world. Το είπα σωστά μετά από 15 φορές που κόψα το βίντεο για να το πω. Τώρα άμα θα βάλω bloopers στο τέλος, δεν ξέρω αν θα τα αφήσω μονοκόπεδα, θα εξαρτηθεί από πόσο μόνο το βίντεο. Ωραία. Okay. Εγώ θα φωνάζω γενικά σε όλο το τέτοιο. Λοιπόν, Κώστας, Κωνσταντίνα, να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τσάω. Η Κωνσταντίνα πήρε ένα σκληρό, έναν εξωτερικό. Αυτός εδώ είναι, στη Δον Καλάβρε να φαίνεται. Λοιπόν, Seagate Expansion 3TB. Λοιπόν, πριν ανοίξει το σκληρό, μη βάλτε τον στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει μέσα και μετά στο τέλος να κάνουμε highlight. Ωραία, λοιπόν, δες τώρα. Όχι από εκεί, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω το. Κατέβασε λίγο πιο κάτω, λίγο ελάχιστα, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, εκεί, πίεσε το και σπρώξε προς τα κάτω. Είδες που έχει μια εγκοπή. Μισό λεπτό, κατάλαβα τι λες, μισό λεπτό. Και μετά από 5 λεπτά το καταφέραμε. Πώς θα save the day, again. Λοιπόν, βάλτε στην άκρη, 15 ώρες η μπρίζα.